Καλησπέρα σε όλους. Είναι το ανάλυση του by Repress. Λίγο πριν το φινάλε της εβδομάδας και λίγο πριν το φινάλε του Champions League. Αν γίνεται λίγο. Όχι, δεν με πειράζει που κουνιέται το μικρόφωνο. Αν γίνεται να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω και να ξανάρθει ο Σεπτέμβριος, να ξαναζήσουμε αυτή τη χρονιά, μπορούμε. Τι να πούμε, εντάξει. Καλησπέρα καταρχήν σε όλους. Όσους έχετε συνέλθει και όσους δεν έχετε συνέλθει ακόμη, από αυτά που έχουμε δει και εχθές. Έτσι, όλη τη σεζόν φέτος, αλλά προχθές, χθες νομίζω ήταν αποκορύφωμα. Για μένα το χθεσινό είναι πιο έντονο από το προχθεσινό. Θα το κάνω λίγο Όσκαρ. Ευχαριστώ τον πατέρα μου που με. ναι. Ευχαριστώ τον πατέρα μου που με έβαζε συνέχεια να βλέπω ποδόσφαιρο και από όλα όσα μου ζήτησε να γίνω και ήθελα να γίνω, διάλεξα μόνο ένα. Το Τότεναμ, τίποτα άλλο. Ξέρετε κάτι, επειδή πήγες να πεις ευχαριστώ τον πατέρα μου να το πάμε προσωπικού. Υπάρχει πολύ έντονο το συνέστημα αυτές τις μέρες. Ειδικά χθες, οι εναλλαγές, ο ενθουσιασμός τότε να με το κλάμα του Ποκετίνο, η απογοήτευση του Άγιαξ, όλα αυτά τα συναισθήματα. Μέσα σε όλα αυτά, εγώ προσωπικά νομίζω και εσείς και οι φίλοι που μας ακούν, γιατί προφανώς για να μας ακούν και να είναι εδώ μέλη της παρέας του Repress, νιώθω ένα αίσθημα δικαίωσης για όλους εμάς που καθόμαστε, έχουν πονέσει τα μάτια μας. Βλέπουμε κάθε Σάββατο μεσημέρι 2,5 ώρα Premier League. Τις Κυριακές είμαστε από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ, είτε σε γήπεδα είτε στις οθόνες μπροστά να βλέπουμε αμέτρητα παιχνίδια. Με όλο αυτό που ζούμε, νιώθω μια δικαίωση που όλος ο κόσμος αποθεώνει το ποδόσφαιρο. Όπως χθες αποθέωνε η κουμπί τον το Μόρα. Θα τα ακούσουμε αυτά. Αυτό πρέπει να τα ακούσουμε. Και έχει αυτό το μόρα, αυτό το κυνηγά αυτό το μόρα. Είναι ο Παντελής Κωνσταντινίδης. Το κεφάλι κάτω και πάμε. Ναι, με τρεμένη. Σε τέτοιο. Ναι, αυτή τη ζαπατσουλιά εκεί δεν την μπορώ. Δηλαδή φαντάσου τον Αντώνη Σίγκυρνε τη ζαπατσουλιά του μόρα και αναφέρομαι στο μόρα γιατί είναι ο μοναδικός που έχει την ταχύτητα για να εκμεταλλευτεί, ξέρω εγώ, τα πολλά ένας-ένας που τρέχουν οι αντίπαλοι του Άγιαξ, αλλά όταν θα δει την αιστεία, τι κάνει. Τώρα το πνομίδι σαν βέβαια βάλει το ένα δεκάρικο να σκοράρει σήμερα. Can he get away? Lucas Moura comes in! Και έχει αυτό το Moura, αυτό το κυνηγά αυτό το Moura. Don't know how he managed it. Lucas Moura. Scores! It's well and truly on now for Tottenham. They won't get another chance. Lucas Moura! Εντάξει, το ξανακούσαμε, το ξανακούσατε κι εσείς. Πολλοί θα περιμένατε στη γωνία ήδη από χθες το βράδυ. Όπως καταλαβαίνεις, αρχίζουν συνέχεια και βγαίνουν βίντεο από καφετέρειες που είχαν μαζευτεί φίλοι του της Tottenham και έβλεπαν το παιχνίδι. Από καφετέρια στο Άμστερνταμ που έβλεπαν φίλοι του Άγιαξ και όταν έκανε το βολέο ο Νανά άρχισαν να μετράνε αντίστροφα 10, 9, 8, 7 περιμένοντας τη λήξη και στο 3 σταμάτησαν. Υπάρχει βίντεο που έχει καταγραφεί από κερκίδα των φίλων του Άγιαξ το τελευταίο 1,5 λεπτό το πώς θα αντιδρά όλο το γήπεδο. Γενικότερα νομίζω ότι αυτή η στιγμή θα μείνει μέσα στα χρόνια όπως είχε μείνει εκείνο το γκολ του πρόσφατα του Σέρχιο Ράμος, τη σοφάρισε σε τελικό Champions League, όπως γενικά μένουν τα γκολ στο λεγόμενο 90 φεύγα. Το buzzer beater που λέμε, το έχουμε κλέψει από τους μπασκετικούς, αλλά νομίζω το ποδόσφαιρο πλέον, τα συναισθήματα που δίνει και όλες αυτές οι ανατροπές, οι εναλλαγές, η αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο έχει γίνει ακόμη πιο συναρπαστικό τα τελευταία χρόνια και φέτος το ζούμε πάρα πολύ έντονο αυτό. Και για κάποιους φίλους που μου έστειλαν κάποτε πριν βάλει τον γκολ με τη City, ποιος Γιορέντε, ποιος είναι αυτός. Ο κύριος Γιορέντε λοιπόν ετοιμάζεται για τον τέταρτο ευρωπαϊκό τελικό της καριέρας του. Γατάκια. Και η σειρά είναι καλή. Είναι καλή. Έπαιξε δύο Europa, έχασε τον πρώτο, κέρδισε το δεύτερο. Θα είναι τώρα ο δεύτερος του Champions League. Έχει χάσει τον πρώτο. Κάτι σημαίνει αυτό. Έχει κερδίσει το δεύτερο. Ο Χρήστος πανηγυρίζει ήδη. Wolfsburg, θα το συζητήσουμε.
Μα το έλεγε από χθες ο Χρήστος. Ήταν μαζί σου, Αντώνη. Τότε να μην είσαι. Από χθες. Αντιλίβερπουλ. Είμαι αντιλίβερπουλ και αντιάρσενταλ στην Αγγλία. Μόνο. Όλες τις άλλες που στηρίζω. Ωραία. Μ' αρέσει ο τρόπος. Το δεχόμαστε. Εγώ θέλω λίγο και ο Σταύρος να βγει κάποια στιγμή να μας πει να μας κράξει κάποιον για σήμερα. Ανοίγει κανένα. Για απόψε το βράδυ. Για απόψε, να κράξει. Ναι, γιατί έχουμε ένα κενό χρηματικό για το Σαββατοκύριακο. Κάτι να βγει. Για όσους είναι φαν της εκπομπής, θα θυμούνται όσα έχει πει και για τον Οργή. Ναι. Μέχρι να βάλει τα δύο γκολ. Και για τον Γιώβιτς. Και για Γιώβιτς, μπράβο. Γιώβιτς, Οργή, Μούρα. Έχουμε σερί. Καλά τα μία ήταν αυτά, άμα το τολμήσαμε. Ο ίδιος δεν το έπαιξε. Ο ίδιος δεν το έπαιξε πάντως. Α, το έχει δηλαδή αυτό. Όλη τη σεζόν. Ο ίδιος πάντως δεν το έπαιξε. Λοιπόν, πριν από τον γκολ του Μόρα, το τελευταίο από τα τρία, υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο έχει απίστευτο ρυθμό για τα δεδομένα μας. Πιστευτό πλέον, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που βλέπουμε παιχνίδι σε τέτοιο ρυθμό, ακόμα και Μάη μήνα. Ένα παιχνίδι στο οποίο και οι δύο ομάδες βγάλαν κομμάτια των πραγμάτων που τους έφεραν μέχρι τον ημιτελικό και κομμάτια των πραγμάτων που είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι. Ο Άγιαξ, για παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο ξεδιπλώνεται είναι ο τρόπος Άγιαξ. Ξεκάθαρα. Το έχουμε πει πολλές φορές. Το χαρακτηριστικό που δίνω εγώ σε αυτήν την ομάδα είναι ότι τη βλέπεις να κάνει επίθεση και μπορεί να κάνει 7 επιθέσεις σε ένα παιχνίδι, για παράδειγμα, και να έχουν κάνει ένα τελείωμα και αξιοπρεπές τελείωμα. Είτε εύστοχο, είτε δύσκολο για τον τερματοφύλακα. Αλλά αξιοποιήσει το λίμα 7 διαφορετικοί ποδοσφαιριστές, που είναι το μεγάλο του χαρακτηριστικό. Και έχουν μια τότερα η οποία, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, έτσι και στο δεύτερο ημίχρονο, είχε βρει τον τρόπο να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Ο Ποκετίνο έκανε ίδιες φιλοσοφίες αλλαγές και στα δύο παιχνίδια έβγαλε τα δύο ακραία μπακ. Άλλους έβαλε βέβαια στο κάθε παιχνίδι. Και στα δύο παιχνίδια χρησιμοποίησε τον Γιορέντε, που ίσως να μην το είχε κάνει αν δεν είχε τον Γκέιν, αλλά άμα ξεκινήσουμε τα αν. Είπαμε, την ιστορία την γράφουν όσοι είναι παρόντες. Ναι, την ιστορία όντως την γράφουν οι παρόντες. Αυτό είναι. Ο Γκέιν, που παρένθεση, είναι σίγουρα τραυματίας. Το σπριντ το είδατε στον πανηγυρισμό. Καλό σπριντάκι έκανε. Ευτυχώς που είναι ποδοσφαιριστής και περίμενε μέχρι τη λήξη του αγώνα, γιατί μπορεί να ήταν κανένας περίεργος και στο 94 να αρχίσει να κατεβαίνει και να μην το δει το γκολ. Είναι ένα παιχνίδι λοιπόν στο οποίο ο Άγιαξ δεν κάνει το καλύτερο του μάτς, αλλά ξέρει πώς να χτυπήσει. Παίρνει ένα πολύ καλό προβάδισμα 2 τερμάτων και ακολούθως κλήθηκε να το διαχειριστεί. Και ο Άγιαξ είναι η πρώτη φορά που κλήθηκε να διαχειριστεί αποτέλεσμα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Σε αυτά τα παιχνίδια, στα δεύτερα παιχνίδια των διπλών αγώνων. Στο 35 έκανε το 2-0. Άρα σημαίνει ότι ουσιαστικά ο Άγιαξ στο παιχνίδι είχε μία ώρα να διαχειριστεί την υπέρ του κατάσταση. Το 3-0. Ναι. Θεωρητικά μία ώρα να μην δεχτεί τρία γκολ. Είναι το πρώτο παιχνίδι στο οποίο το λέγαμε από την πρώτη στιγμή ότι είναι η πρώτη φορά που πηγαίνει ως περισσότερο φαβορή από κάθε άλλη. Πρώτη φορά είχε ρεβάν στην έδρα του με προβάδισμα. Κερδίζει το μάτς το πρώτο. Ο Άγιαξ έκανε 3 νίκες εκτός έδρας και δεν κέρδισε κανένα εντός. Ναι. Είχε μόνο μια ισοπαλία με την Γιουβέντους. Έχασε από Ρεάλ και Τότεναμ. Και Τότεναμ από τα 6 μάτς, στα 3 έχει βάλει από 3 γκολ. Τι έχει βάλει 3 γκολ στην Τότεναμ, τι έχει βάλει 3 γκολ στη Σίτη και 3 γκολ στον Άγιαξ. Ναι. Και αποκλείστηκε. Αυτό είναι το Champions League. Αυτή είναι όλη η μαγεία. Και περνάει 2 φορές με το εκτός έδρας γκολ. Ναι. 4-4 με τη Σίτη συνολικό σκορ. 3-3 με την. Διαφορά ότι το προηγούμενο ήταν ήττα, τώρα ήταν νίκη. Είναι πολλά. Ο Μόουρα έγινε ο πρώτος Βραζιλιάνος που κάνει χατρίκ σε ημιτελικό Champions League. Ποιος ο Μόουρα? Ναι, πολλοί θα πούνε. Κανένας άλλος. Κανένας. Το Ροναλντίνιο, Ριβάλντο, Ρονάλντο. Κανένας από όλους αυτούς δεν είχε κάνει χατρίκ σε ημιτελικό Champions League. Και το κάνει ο Μόουρα. Και το κάνει με 3 γκολ με το ανάποδο πόδι, με το αριστερό και τα 3. Δεξιόποδαρος δεν είναι ο Μόουρα. Έχεις δίκιο. Και τα 3 γκολ είναι με το αριστερό του πόδι.
Στο οποίο δεύτερο. Είναι απίστευτο. Που περνάει μπάλα, λες τώρα αυτό δεν γίνεται να ξανασυμβεί. Που η πλάτη του κοιτάει την αιστεία, γυρνάει, σπάει το σώμα του. Κάνει φοβερή τρίπλα. Κάνει τρίπλα. Στο 2-2. Πιστεύω ότι από αυτού του φίλου τη Τότεναμ που ήταν στο παιχνίδι, του 3.000, πέραν το είδαν 100. Γιατί εκείνη την ώρα ο καθένα έβριζε, που να γυρίσει τα βάνια, κοιτούσε. Για το μαλλί που χάνει ο. Ναι, ναι, ναι. Ο Γιορέντε, πάνω στη γραμμή. Ναι, ναι, σωστό. Και εκεί πώ παίρνει την μπάλα, γυρίζει και. Έτσι έχει αυτή την τσαπατσουλιά που έλεγε το Σταύρο. Που αυτή την έχει, έτσι. Δεν φεύγει. Άλλο τώρα και άλλο το άλλο. Αντώνη, θέλω να μα πει πώ ήσουν στο ημίχρονο. Με το 2-0 στην πλάτη, ξέροντας ότι πλέον χρειάζεται 3 γκολ σε ένα ημίχρονο, ένα ποδοσφαιρικό θαύμα, τι ένιωθες, τι πίστευες. Πίστευα ότι θα είναι αδικία να αποκλειστεί η Τότεναμ χωρίς να έχει κάνει κάτι στο παιχνίδι. Αυτό ήταν στο μυαλό μου. Το μάτς από χθες και στοιχηματικά είναι η πρώτη φορά που έχω πανηγυρίσει τόσο πολύ γκολ που με πετάει έξω από το στοίχημα. Το είχα παίξει 2-2, γιατί εκεί πίστευα. Ότι θα τη φάμε. Ήμουν έτοιμο. Όχι, ήμουν έτοιμο, το είχα γράψει. Στο 95, μόλις κάνει το δοκάριο ο Ζίγεχ, έχω γράψει το κοινό μας, στην κοινή μας συνομιλία στο Messenger με τα παιδιά του Repress. Σε έχω ταγκάρει και γράφω: το είπε το μεσημέρι ο Αντώνης Τσακαλέας. 2-2 θα λήξει το μάτι και θα αποκλειστεί τότε να. Και πριν πατήσω το εκεί, μπαίνει το 3-2. Ναι, ειλικρινά αυτό είχα στο μυαλό μου. Και με βάση τον τρόπο με τον οποίο έπαιξε τότε να, από τα πρώτα λεπτά με το δοκάρι του Σον και συνέχεια τις τελικές που κάνει. Γιατί έκανε τελικές οι οποίες μπορεί να μην ήταν οι καλύτερες δυνατές, αλλά ήταν από καλά σημεία. Και για να φτάσει να κάνει τελική από καλό σημείο, σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο πήγε εκεί την μπάλα. Ναι. Είχε ορθόδοξο τρόπο που έμπαινε στην περιοχή, σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι. Το μόνο που με έκανε αισιόδοξο ότι κάτι μπορεί να γίνει στο δεύτερο ημίχρονο, έστω να μπει ένα γκολ. Γιατί ο Μόρα μετά το τέλος του παιχνιδιού, όταν το ρώτησαν την κλασική ερώτηση που κάνουμε όλοι πάντα. Τι μπορεί να υπόθηκε στο ημίχρονο, όπου και την Αγίου Χιωτσού είπε: παιδιά, ένα γκολ θέλουμε. Το θέμα είναι να μπει το πρώτο. Και μετά λέει: αλλάζουμε εμείς, αλλάζουν και οι άλλοι. Έτσι. Και στην προκειμένη περίπτωση. Όσο απλό και αν ακούγεται, όσο απλοϊκό. Έτσι. Σαν το 11 αυτοί, 11 εμείς. Mm. Ένα γκολ. Γιατί το μάτι ήταν αυτό. Ήταν και πολύ ψυχολογία. Και το σύνολο του Άγιαξ δεν έχει μάθει να διαχειρίζεται τέτοιου καταστάσει σε αυτό το επίπεδο. Έπαιξε μα δεν μπορεί να του πει και τίποτα. Έβγαλαν τρεις αντιπιθέσεις. Η μία πήγε δοκάρι, η άλλη πήγε δίπλα στο δοκάρι. Ναι, θα μπορούσε δηλαδή να και ο Άγιαξ δεν μπορεί να πει ότι την έπαθε. Είχε τις ευκαιρίες του. Να τελειώσει το μάτς, ναι, σίγουρα. Ναι, δεν κάθισε σε καμία περίπτωση. Δεν κάθισε να εκμεταλλευτεί το προβάδισμα και το μάτς να την πατήσει. Το μάτς ήταν από αυτά που οι μπασκετικοί λένε: πω, τι ωραίο να τελειώσει. Αλλά δυστυχώς κάποιο πρέπει να περάσει. Και κάποιο πρέπει να μείνει έξω. Ναι, ήταν κρίμα. Νομίζω ότι τότε να με έβγαλε αντίστοιχα καλά τρεξίματα σε σχέση με αυτά του Άγιαξ. Γιατί έχουμε δει τον Άγιαξ να τρέχει, να πιέζει, να σκοτώνεται για την μπάλα. Νομίζω και τότε να με έκανε κάτι αντίστοιχο, ειδικά με τα δύο τα τσακάλια εκεί στο κέντρο, τα εξάρια, τον Σισοκό και τον Πανιάμα, όπως λέγονται αυτοί. Ναι. Κερδίσαν αρκετές μπάλες. Παίξανε ορθόδοξα, βγήκαν από τα πλάγια στην αρχή πριν μπει ο Γιορέντε. Μετά εκμεταλλεύτηκαν και λίγο και το Γιορέντε, όχι λίγο. Πάρα πολύ. Ήτανε, πάρα νομίζω, ναι, ακρογωνίες λίθος για την ανατροπή της Τότεναμ. Κρατούσε μπάλα, έκανε, δημιουργούσε καταστάσεις όπως και να έχει. Δηλαδή του πετούσαν την μπάλα. Είχα στο μυαλό μου τον Γιορέντε ότι σαν να έχει πει η ομάδα ότι ξέρετε τι, okay, δεν είναι ο καλύτερος μας στα τελειώματα. Εκμεταλλεύονται αυτό το στοιχείο έχει το οποίο πρέπει κάτι, να εκμεταλλευτούν. Έχει κάτι καλό. Πάμε αυτό, σε αυτό. Αυτό, τέλος. Και έχουν μαζευτεί όλοι σαν το μελίσι γύρω του. Μπράβο, να μαζέψουν τις μπάλες. Να κατεβάσω την μπάλα, να τη σπάσω και να δούμε πώς μπορούμε να την απλώσουμε. Πράγμα το οποίο συμβαίνει στο τρίτο γκολ. Ο Ντέλε έχει κάνει καλό παιχνίδι, που έχω πολύ καιρό να δω. Ο Ντέλε άλλη ήταν για μένα καλό παιχνίδι. Στα κρίσιμα σημεία εκεί που έπρεπε. Και στα γκολ και στο είχα δεύτερο. Πολύ καιρό να δω καλό το παιχνίδι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι. Ότι δηλαδή στο μάτς με τη West Ham. Έφτασε στα όρια του να θυμηθώ τα γαλλικά μου. Mm-hmm. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχει καθοδική πορεία. Αλλά στα κρίσιμα σημεία χθες ήταν εκεί που έπρεπε. Δηλαδή το τσίπημα που κάνει στο τρίτο γκολ στο Λούκας Μαούρα, με πλάτη στην εστία που την τσιμπάει και του τη στρώνει ταυτόχρονα και σουτάρει με τη μία μετά ο Λούκας, λες τον μπίπλε που τον είδε, λέω. Πάντως και όμως έβγαλε.
Είναι ποιότητα. Είναι εντυπωσιακό το στοιχείο το πόσο αυτές τις μέρες έχει αποδειχθεί η περίτρανα, το ότι σε αυτά τα ματς μπορούν να βγουν και πρωταγωνιστές από πρόσωπα που δεν περιμέναμε. Για παράδειγμα, χθες όλοι θα περίμεναν το Σον. Έτσι. Yeah. Και βγαίνει ο Μόουρα από το πουθενά να πρωταγωνιστήσει και να δώσει την νίκη. Και δεν είναι μόνο τα τρία γκολ που πετυχαίνει. Είναι και ο τρόπος που παρέσυρε συνολικά και τους συμπαίκτες του με την αποδοσή του. Ήταν φουλ ενεργητικός, δημιουργούσε και αυτός καταστάσεις. Δηλαδή, για να βάλεις γκολ το οποίο το κυνηγάς πρέπει να προκαλέσεις. Ο Λούκας Μόουρα είναι, νομίζω, στο να προκαλεί. Στο τέλος της χρονιάς, αυτό που θα μας μείνει είναι ο θάνατος του παρκαρίσματος του λεωφορείου, έχω την εντύπωση. Αρχίζει και φεύγει από το μυαλό μας το ότι με το Κατενάτσιο μπορεί να κάνω κάτι. Mm-hmm. Με το Κατενάτσιο μπορεί να έκανες κάτι μέχρι πριν από λίγα χρόνια, όταν υπήρχαν ομάδες που είχαν εξάρια που δεν πατούσαν περιοχή, είχαν μπακ που ήταν περιορισμένα, είχαν κεντρικούς αμυντικούς που μόνο έκοβαν και έδιωχναν. Σωστά μιλάς. Πλέον έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο όπως και να έχει. Και φεύγει επίσης. Ναι, νομίζω το χαιρετήσαμε αρχικά στο Μουντιάλ και νομίζω με το φετινό Champions League και αυτά που έχουμε δει το αφήνουμε τελείως πίσω μας. Αυτό το τίκι-τάκα, κυκλοφορία μπάλας, η συντηρητική κατοχή και αυτό έχει εξαφανιστεί πλέον. Πάω να βάλω γκολ. Πάω να βάλω γκολ. Ναι. Γρήγορη μετάβαση. Aggressive σε όλο το γήπεδο. Από όλου του παίκτε και οι 11 να είναι aggressive. Αρχίζουν και φεύγουν πλέον από το κάδρο σε υψηλό επίπεδο, αλλά θα αρχίσει να πηγαίνει και προς τα κάτω αυτό. Οι εντός εισαγωγικών λίγο άμπαλοι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή πλέον δεν μπορεί να μην. Δεν ξέρει να κάνει. Η λέξη τα βασικά περιλαμβάνει πολύ περισσότερα τα τελευταία χρόνια από ότι. Εννοείται. Όπως για παράδειγμα, άλλαξε εντελώς το μπάσκετ όταν άρχισαν όλοι οι παίκτες να έχουν ένα τίμιο σουτ. Ακόμη και τα πεντάρια. Και επειδή τώρα πάμε εκεί τη συζήτηση, σκεφτόμουν χθες μετά το παιχνίδι ως φίλος του Γιουβέντους τι έλειψε από τη φετινή Γιουβέντους, έχοντας πλέον και το Ρονάλντο που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια, από το να φτάσει μέχρι εκεί. Και κατευθείαν μου ήρθε στο μυαλό, στη μεσαία γραμμή έχει τον Πιάνιτς, που είναι παιχταράς, αλλά δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτούς τους ρυθμούς. Φάνηκε ξεκάθαρα στο μάτι με τον Άγιαξ. Ναι. Τον Τζαν, τον Κεντήρα και τον Ματουιντή, που δεν είναι ο Ματουιντή που ήταν στην Παρή με τα ίδια τρεξίματα και την ίδια Ματουιντή. Ένταση στο παιχνίδι του. Δεν είναι σε αυτό το ρυθμό φέτος. Και κατευθείαν κατάλαβα γιατί η Γιουβέντους δεν είναι στο τελικό. Είναι από τους παίκτες που η Παρή πήρε ό,τι καλύτερο είχε να δώσει ο Ματουιντή στο αυτό το ποδόσφαιρο. Νομίζω. Ωραία ήταν. Αγγλικό τελικό τώρα πάλι. Αγγλικό τελικό. Μετά από 11 χρόνια εκείνο το United Chelsea και είναι ο 7ος εμφύλιος. Τρεις έχουν Ισπανοί. Προηγούνται σε αυτήν την κατηγορία. Λογικό. Εάν έχουμε εμφύλιο και στο Europa, δεν νομίζω να υπάρχει άλλη φορά που τρεις από τις τέσσερις ομάδες θα είναι από την ίδια πόλη. Από την ίδια πόλη ποτέ. Από την ίδια χώρα νομίζω έχει υπάρξει. Ναι, και με Ισπανία νομίζω. Ναι, όταν η Ατλέτικο Μαντρίδα ήταν στο τελικό και η Σεβίλη έπαιρνε το Europa. Αλλά από την ίδια πόλη ήταν δύο, η Ρεάλ με την Ατλέτικο. Ναι. Θα είναι εντυπωσιακό αν συμβεί αυτό. Και οι δύο ομάδες, μαντέψτε αυτό που λέγαμε προχθές, ποια πόλη της Αγγλίας θα είναι εκτός τελικών. Ο πρώτος και ο έκτος από το Big Six, δύο ομάδες του Manchester. Τώρα τι ισχύει με τον τελικό του Champions League, του φιναλίς δύο χρόνου. Ο νικητής του Europa League. Με του Champions League λέω. Ισχύει δεν, κάτι. Α, προφανώς σου αναφέρεσαι στο αν η τότε να μπορεί να μείνει εκτός. Δεν μπορεί να μείνει και στο στράτος νομίζω, γιατί πρέπει να καλύψει η Arsenal διαφορά 8 τερμάτων στην ισοβαθμία. Επειδή είναι φιναλίστ, γι' αυτό το λέω. Όχι, ο νικητής παίρνει το εισιτήριο κατευθείαν. Αλλά η Liverpool ήδη εξασφαλίσει την Premier League το εισιτήριο και η Tottenham κατά 90% χρειάζεται, πρέπει να χάσει από την Everton, να κερδίσει την ίδια ώρα η Arsenal την Bell και να καλύψει και διαφορά 8 τερμάτων στην ισοβαθμία. Θεωρητικά δηλαδή, λοιπόν για αυτές τις δύο ομάδες, για την Liverpool και την Tottenham, το μόνο έξτρα που θα του δώσει η κατάκτηση του Champions League όσον αφορά το επόμενο Champions League είναι ότι θα βρεθούν στον πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Mm-hmm. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθεί ο πρωταθλητής στο γκρουπ δυναμικότητας. Αν και νομίζω εσύ ήταν χώνεται μετά από αυτά που έχει δει. Λογικό δεν είναι. Έχουμε 90 λεπτά τώρα. Λογικό δεν είναι. Να δούμε πώς. Μπορεί να γίνουν τα πάντα. Επίσης κάτι άλλο. Οι δύο παίκτες που έστειλαν
Τότεναμ και Λίβερπουλ στους τελικούς. Άλλο και αυτό. Φορούσαν δηλαδή το 27. Αν είναι δυνατόν. Μ' αρέσουν το 27. Εμένα πολύ μου αρέσουν αυτά τα. Ναι, όπως παρόμοιο. Τι θυμάμαι τώρα, με τι είχε γεμίσει το κεφάλι μου πριν πάμε στο διάλειμμα. Ίδιο νούμερο φανέλας, το 20, φορούσαν δύο ποδοσφαιριστές που έκαναν τελικούς Euro, τους δύο τελικούς που είχαν χρυσό γκολ, το 96 και το 2000. Ο Μπίρχοφ και ο Βιλτόρ. Άκου τώρα. Ο άλλος άκου τι ξέθαψε. Είναι από αυτά που καταλαβαίνω και θυμάμαι τη μάνα μου όταν μου έλεγε τι κάθεσαι και διαβάζεις και με τι σκουπίδια γεμίζεις το κεφάλι σου. Μανά! Ναι, όταν κάθε Τρίτη, αντί να διαβάσω, πώς το λένε, αρχαία, μάθα να παίξω το ρίποντο. Ναι, συμβαίνουν αυτά. Τι έκανα. Αυτά γίνονται. Ωφέλησε. Ναι. Έτσι λες εσύ και έτσι λέω εγώ. Και έτσι λέω εγώ. Μπαμπάς που θέλει να με δει. Μπαμπάς που θέλει να με δει δικηγόρο, δεν το λέει. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Και επιστρέφουμε με τις, και με τις δικές σας τοποθετήσεις, αν θέλετε, μέσω του Facebook, του Repress. Πώς το ζήσατε αυτό το διήμερο, μα αν υποστηρίζετε κάποια από τις τέσσερις ομάδες, και πώς το ζήσατε, τι περιμένετε σήμερα. Για να αρχίσουμε να περνάμε και λίγο στο σήμερα, γιατί νομίζω η σιγουριά με την οποία λογικά βλέπουμε την Arsenal και την Chelsea να προχωράνε, αμφισβητείτε από τα γεγονότα κατά πρώτο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, δεν κάναμε comeback όπως η Τότενα Δημητρίου. Η Τότενα σε ένα ημίχρονο και η Liverpool σε ένα παιχνίδι ολόκληρο, αλλά επιστρέψαμε για να πάμε μέχρι τις 3. Τι άλλο μένει από το χθεσινό μάτς? Το χθεσινό. Καλά, αν τα πιάσουμε όλα αναλυτικά, ό,τι μπορούμε να πούμε, νομίζω ότι δεν μας φτάνει η ώρα της εκπομπής. Από το Ραμαζάνι που υποχρέωσε τρεις ποδοσφαιριστές του Άγιαξ να μπορέσουν να πιούν στο 25 και όχι νωρίτερα. Εντάξει. Έβλεπα πριν λίγο την 11η της εβδομάδας, όπως βγήκε από την UEFA, όπως βγαίνει κάθε εβδομάδα που έχει Champions League. Ο Άλισον είναι στην εστία. Στην άμυνα είναι ο Ντελίχτ, ο Φαντάικ και ο Άρνολντ, έχει τριάδα. Σωστά. Χέντερσον, Βινάλντουμ τα δύο χαφ. Μπροστά τους αριστερά Ζίγεχ, Ντελεάλη στο 10, Λούκας Μόρα δεξιά. Και στην κορυφή Τάντιτς και Οριγκή. Έχει τρεις αποκλεισμένους του Άγιαξ, Τάντιτς, Ζίγεχ και Ντελίχτ. Από την Μπαρτσελόνα δεν έχει κανέναν και είναι απολύτως λογικό νομίζω. Αυτή την εικόνα η Μπαρτσελόνα. Στον επαναληπτικό λίγο. Ναι, λογικό. Από το Άγιαξ όμως είχε τρεις, γιατί εντάξει, τα παιδιά το πήγαν το μάτς. Ο Ντελίχτ κάνει εξαιρετικό διάβασμα σε στημένη φάση. Δηλαδή ξεμαρκάρεται. Στον γκολ που έτυχε. Αυτό ρε παιδιά, δεν γίνεται να έρθει Ρεάλ. Νομίζω όλο και πιο έντονα για Μπαρτσελόνα ακούγεται. Ξέρεις ποια είναι η. Ποια είναι, ρε, το κακό ότι. Έχει να του δώσει project Ρεάλ. Θα μου πεις, δίνεις σε κανένα project Ρεάλ. Η Real παίρνει star. Ναι. Αυτό έχει μάθει να κάνει. Παλιωμοδίτικο έπιασε. Έπιασε για 4 φορές τα τελευταία 5 χρόνια. Δεν νομίζω να ξαναπιάσει. Δεν γίνεται να βλέπεις αυτό το παίχτη και να λες δεν θα τον πάρω γιατί. Όχι, δεν θα τον πάρω γιατί. Δεν θα θέλει να πάει ο ίδιος μάλλον. Ναι. Θα δηλαδή προτιμήσει την Μπαρτσελόνα. Λες, παιδί μου, είμαι ο Ντελίχτ. Όπου και να πάρω εγώ τηλέφωνο, να σκεφτώ ότι θα πάρω τηλέφωνο σε μια ομάδα, πριν το σκεφτώ, με το που θα το σκεφτώ, θα με πάρουν εκείνοι. Θα πούν, καταλάβαμε ότι θέλεις να. Έτσι. Και πάμε. Γιατί σου λέει, εγώ θέλω να έρθω. Εσύ τι μου δίνεις? Δεν μιλάμε για λεφτά. Στα λεφτά τα βρούνε. Λεφτά υπάρχουν. Σε αυτά τα επίπεδα. Και νομίζω ότι πλέον αυτοί οι παίκτες ξέρουν ότι αυτά που να πάρουν θα τα πάρουν. Δεν είναι λίγοι αυτά τα ψώνια που εγώ θέλω να έχω το μεγαλύτερο συμβόλαιο, να μην πείτε κανέναν ότι παίρνουν λιγότερα και όλα αυτά. Το βλέπεις καθαρά ποδοσφαιρικά. Γιατί το λέει ένα παιδί που στα 19 του έχει κάτω συμμετοχή με τον Άγιαξ, τον Περιβαχιόνιο. Ναι, το βλέπουν ποδοσφαιρικά γιατί είδαν και ότι τέτοιου είδους project τα πέτυχαν πανταγωδώς, όπως στην Παρή για παράδειγμα, που μαζεύτηκαν όλοι στάρ με τα μεγάλα συμβόλαια και δεν μπορεί να κάνουν διαφορά. Οπότε σου λέει, ας μην την πάθω έτσι. Να πάω, να πάω στη Ρεάλ. Ναι, ωραία. Παιδιά, ποιους άλλους θα φέρετε σαν εμένα? Γιατί αυτό θα ρωτήσει. Ενώ στην Μπαρτσελόνα αμέσως ξέρει ότι έχει δίπλα του τον De Jong που ήταν μαζί από, τους, το, από το βασικό κορμό εκεί.
Και εδώ μπαίνει το μεγάλο κρίμα για τον Άγιαξ. Να φέρουμε. Δηλαδή, είναι κρίμα, θα ήταν κρίμα και τότε να μείνει έξω χθες. Έτσι όπως πήγε στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ καλή. Πολύ αλλά καλή. Το κρίμα για τον Άγιαξ μένει, γιατί λες ότι αυτή την ομάδα με όλα αυτά που έκανε φέτος δεν θα την ξαναδώ. Εκεί, πέρα, αυτό είναι το μεγάλο κρίμα. Γιατί λες, μας χάρισαν ουσιαστικά 5-6 βραδιές και αυτό ήταν. Ενώ με την Τότεναμ υπάρχει ένας κορμός 2 χρόνια, μπορεί και να βελτιωθεί του χρόνου. Δεν έχουμε, εντάξει, κρίμα. Θα βγάλει ξανά ο Άγιαξ. Θα βγάλει πίσω από αυτούς, θα έρθουν και άλλοι σαν για αυτούς. Η Τότεναμ, επειδή το είχα δει και τις προάλλες πριν το παιχνίδι με τη City και τώρα, ο Γιωρίς για παράδειγμα, υπάρχουν 13 ποδοσφαιριστές στην Τότεναμ με τους οποίους έχει παίξει πάνω από 100 παιχνίδια μαζί. Εντάξει. 100 παιχνίδια μαζί είναι. Σαν πιέζει τον πόλεμο. Πόσες ώρες είναι. Mm. 100 παιχνίδια. Πόσες ώρες προπόνησης μαζί με αυτούς. Πόσα αγωνιστικά λεπτά. Είναι. Πόσες ώρες προπόνησης. Πόσα αποδυτήρια. Πόσα ξενοδοχεία. Ταξίδια. Όλα, όλα, όλα. Πόσες πλάκες, πόσες πίκρες. Πόσες... Περιπέτεια, περιπέτεια. Μα τον ξέρουν καλύτερα από τον καθένα. Η κεφαλιά. Που λέγαμε. Τώρα βλέπουμε τις φάσεις. Και αυτό είναι νομίζω που έχει κάνει όλο τον πλανήτη να παραμιλάει σήμερα και να αποθεώνει το ποδόσφαιρο, το ότι είδαμε αυτό που είδαμε χθες από δύο ομάδες, ούτε με τα τρελά συμβόλαια ούτε με τους μεγάλους στάρ, δύο διαφορετικές σχολές, δύο διαφορετικά στυλ, όπως θέλουμε να το πούμε. Το ένα στυλ με αυτήν την ομοιογένεια που έχτισε τότε με αυτά δύο χρόνια και κατάφερε να φτάσει στον τελικό για πρώτη φορά, και το άλλο στυλ ήταν του Άγιαξ με τη γνωστή σχολή ποδοσφαίρου του Άγιαξ. Δεν είδαμε δηλαδή ούτε νεοπλουτισμό ούτε τίποτα τέτοιο. Είδαμε καθαρά ρομαντικό ποδόσφαιρο χθες. Τώρα ξαναείδα την ευκαιρία του Βερτόγγεν για πρώτη φορά. Την κεφαλιά. Ναι, τώρα την ξαναείδα. Τώρα την ξαναείδα. Ναι, και ευτυχώς που δεν την ξαναείδα χθες το βράδυ. Ναι. Οπ, σπάστε τα. Η αντιδράση. Δεν ξέρω αν έχετε δει την αντίδραση του Ρίο Φέρντιναντ. Που σχολιάζει. Όχι, αυτός είναι μπασκετμπολίστας. Ο Στίβ Νας. Καναδός μπασκετμπολίστας. Ο Στίβ Νας. Δηλαδή. Okay. Θα τη δείξει λογικά γιατί του Φέρντιναντ δεν μπορεί. Μια και έχει τώρα το βίντεο. Νάτι. Εδώ κοιτάξτε. Ο Ρίο Φέρντιναντ, έτσι. Λοιπόν, δίπλα του είναι ο Γκλεν Χόντλ. Μπράβο. Ο οποίος πριν από 8 μήνες είχε καρδιακό επεισόδιο. Και τον ρωτάει ο Φέρντιναντ. Τον σπρώχνει και πανηγυρίζουν, βάζει το χέρι στην καρδιά και τον κοιτάει και του λέει μια. Πες μου ότι είσαι καλά, πες κάτι. Σου λέει μίλα, να ακούσουμε ότι μιλάς, ότι μπορείς ακόμα. Έτσι τρελούς. Ναι, και καταλαβαίνεις ότι, δηλαδή, αν έχει κάποιο ιατρικό τεστ ο Clint Holt αύριο μεθαύριο, θα του πάρει και θα πει τηλέφωνο, έλα παιδιά, όχι εντάξει είμαι, δεν, πέρασα το τεστ. Ποιο τεστ, να σας δείξω το βίντεο, πέρασα το τεστ. Είμαι καλά. Καλά είμαι. Και δες τώρα όλο αυτό. Βλέπουμε το Φέρντιναντ. Λοιπόν. Βλέπουμε το Φέρντιναντ, έτσι. Που έχει συνδέσει το όνομά του με τη Manchester United, έτσι. Και να έχει αυτή την αντίδραση σε γκολ που δίνει πρόκριση στο τελικό του Champions League στην Tottenham. Και στεκόμαστε όλοι εμείς εδώ για αφελείς και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν αγαπάμε πρώτα το ποδόσφαιρο και μετά τις ομάδες μας. Εν τω μεταξύ, έχει γίνει ο Johnson Salos στο Twitter που του στέλνουν αυτοί πώς κάνεις έτσι, δηλαδή πού να ήταν η ομάδα σου. Και το μόνο που απάντησε ο Φέρντιναντ είπε. Φίλε, αν αγαπάς το ποδόσφαιρο θα με καταλάβεις. Αν δεν το αγαπάς, δεν με ενδιαφέρει να με καταλάβεις. Mm-hmm. Πότε θα το καταλάβουμε γι' αυτό εδώ εμείς. Yeah. Ότι το ποδόσφαιρο είναι αυτό που δίνει μεγαλύτερο συνέστημα, αυτά που δίνουν οι ομάδες. Και στα αθλητικά στην Ελλάδα τώρα είδαμε τα γκολ του Champions League, τα χθεσινά, τα 5. Είδαμε τους πανηγυρισμούς και τον τρόπο των αντιδράσεων και μετά είδαμε πλάνα... Από μηχανάκια κάτω του φίλου. Θα σου σκοτώσουμε. Και θα δούμε την κυρία. Κατέβα κάτω. Θα δούμε το Σάββατο τελικό σε άδειες χερκίδες. Η παραγγελία μου είναι όχι, έχουν φύγει τα παιδιά. Έτσι, τι να πούμε. Ήθελα εγώ τώρα να ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω αν το σχολιάσατε. Όχι εχθές. Εχθές. Ναι. Όχι προχθές. Όχι, εχθές. Το. Ξέρεις τι θέλεις να σχολιάσουμε αυτό. Ναι, αυτό το ξέρω. Το γεγονός ότι ο Ζόρντι Άλμπα βγαίνει τέτα τέτ και τη πάει πίσω. Ναι, σε φάση που τελικά ήταν offside, ήταν ως μη γεννωμένη, αλλά έλαντε. Σου έχει μείνει, ε. Οι κακές γλώσσες. Παιδιά, εμένα μου έχει μείνει αυτό. Γιατί σου έχει μείνει. Κακοφάνηκε πάρα πολύ. Οι κακές γλώσσες λένε ότι δίνουν στο Μέση για να σπάει τα ρεκόρ. Πάντως. Γιατί σου έχει μείνει. Όχι, ξέρεις γιατί το ρωτάω σοβαρά. Είναι η πρώτη φορά που το βλέπεις.
από εκείνο το σημείο να τη πάει στο Μέση, ναι. Από εκείνο το σημείο. Από δεν ήταν πλάγια. Από εκείνο τον παίχτη. Δεν ήταν πλάγια. Εκείνο ο παίχτη, ναι, οκ, okay, του έχει δώσει αρκετέ assist. Αλλά όχι. Γι' αυτό το λέω. Γιατί νιώθω ότι από κάποια στιγμή και μετά κάποια πράγματα μπορεί να γίνονται μηχανικά. Ακόμα και σε αυτό το σημείο. Ακόμα και σε αυτό το σημείο. Προσωπικότητα δεν έχεις όμως. Δεν τον. Ξέρεις τι, δεν είναι θέμα προσωπικότητας. Όταν υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία κλειδώνουν μέσα σου. Πώς είχε βγει η ταινία του Σαρλόπερ από 102 χρόνια, που δούλευε στο εργοστάσιο και έπαιρνε ένα κουτί από τα δεξιά και το πήγαινε στα αριστερά, και το σατυρικό του έργο όταν πήγαινε να φάει, του φέρναν το φαγητό στα δεξιά και αυτομάτως, χωρίς να κάνει τίποτα, έπαιρνε το μπολ και το πήγαινε στα αριστερά και κοιτούσε και έλεγε πού πήγε το φαγητό μου. Ναι. Αυτό λοιπόν αποδεικνύει. Είναι κωδικοποιημένο, είναι. Αυτό λοιπόν. Μανιέρα. Ίσως είναι ένα στοιχείο που αποδεικνύει τη μεγάλη πληγή της Μπαρτσελόνα τα τελευταία χρόνια, το ότι είναι η Μπαρτσελόνα του Μέση, ότι όλοι δουλεύουν για το Μέση. Ενώ η προηγούμενη Μπαρτσελόνα. Αυτό το δέχομαι. Δέχομαι μια ομάδα να δουλεύει για ένα ποδοσφαιριστή. Σε αυτό το βαθμό όμως. Στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Αρκεί όλοι να το κάνουν με τον τρόπο που πρέπει. Δηλαδή δεν μπορεί να λέμε ότι έχουμε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Έτσι, είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχουμε δει. Αυτό δεν θα αλλάξει σε όποια μέρα και αν βρεθεί κάποια στιγμή στην ζωή. Και αύριο να πει σταματάω. Και αύριο να πει σταματάω και να το πει κάποιος ντροπή σου που σταματάς τώρα από μεγάλη επιτυχία. Και κάποιος να πει τώρα ότι σταματά. Για να μπορείς να πεις ότι αποδέχομαι έναν παίχτη τον καλύτερο στον κόσμο να τον έχω στην ομάδα και να παίζω για εκείνον, πρέπει 100% να παίζω για εκείνον. Όταν λέμε ότι ο Μέση πλέον έχει μειώσει τις ταχύτητές του, η κακή γλώσσα το οποίο ότι είναι βαδιστής πλέον. Βαδιστής και βαδιστής, το 1-0 το έκανε 3-0 στο πρώτο παιχνίδι και δεν πήρε χαμπάρι. Ναι, γιατί αυτή είναι η ουσία. Αλλά από τη στιγμή που το δέχομαι, πρέπει να το υπηρετώ. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το κάνω στα λόγια χωρίς να έχω καλούς ποιοτικούς χαμάλιδες δίπλα του, ποιοτικούς γιατί θα πρέπει να του φτιάξουν πράγματα ή να του φτιάξει εκείνος, και χαμάλιδες γιατί οποιαδήποτε στιγμή πρέπει να έχω στο μυαλό του ότι τρέχω και για εκείνον. Παίζω και για εκείνον. Γιατί να μην παίξεις. Απλά η Μπαρτσελόνα αποτυγχάνει. Γιατί η προηγούμενη Μπαρτσελόνα που είχαμε μάθει, εντάξει, θα μου πεις, δεν έχει τον Τζάβι, τον Ινιέστα, όλους αυτούς που είχε. Δηλαδή πίσω από το Μέση, δίπλα στον Μέση, υπήρχαν προσωπικότητες που μπορούσαν επίσης να πάρουν παιχνίδια. Τώρα έχει μόνο το Μέση. Ναι. Και αν δεν πάει καλά ο Μέση, αν δεν δουλέψουν οι άλλοι καλά για τον Μέση, αν δεν βγουν αυτά που θα κάνουν, πρέπει να κάνουν οι άλλοι για τον Μέση. Δεν είναι εύκολο να έχεις ένα σημείο να φοράς. Χαλάει όλο το οικοδόμημα. Δεν είναι εύκολο να έχεις ένα σημείο να φοράς και να παίζει γι' αυτό σε βαθμό που εκείνος να κάνει αυτό που νομίζουν όλοι ότι είναι εύκολο, αλλά έχει γίνει με την ορθότητα 10, και ούτε εύκολο από τη μια μέρα στην άλλη να φεύγει αυτό το κομμάτι και να αποδίδεις καλά. Και με βάση αυτού το λέω, γιατί θα περάσουν κάποια χρόνια και θα γίνονται αναφορές στο φετινό πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ και θα καταλάβουν κάποιοι ακόμα και αυτό. Ότι συνέβη κάτι το οποίο συμβαίνει μία φορά στα τόσα, όχι το αίτητο, ο τρόπος με τον οποίο ο ΠΑΟΚ με ένα κουμπί πέρασε από την εξάρτηση του Πρίγιοβιτς στην απουσία του. Δεν συγκρίνω μεγέθη. Απλά βάζω σε μια τάξη το. Ναι, αναλογικά αν το δεις. Ποδοσφαιρικά. Αναλογικά την κάθε ομάδα το πώς πρέπει να λειτουργεί, το τι σημαίνει έχω έναν παίχτη τον οποίο με ορίζει, στον βαθμό που του επιτρέπω εγώ να με ορίζει. Και από τη στιγμή που του επιτρέπω εγώ να με ορίζει αυτός ο παίχτης, θα πρέπει να το κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπως από εκείνον απαιτώ το καλύτερο δυνατό, έστω τα 5 πράγματα, τα 5 που κάνει τέλεια. Mm-hmm. Εσύ πρέπει να πάρει τα υπόλοιπα 15. Μπορείς να με τα κάνεις. Δεν γίνεται. Ναι. Να αναφέρουμε και αυτό που λέγαμε εκτός αέρα πριν, Αντώνη, για το πώς έχουν φτάσει στο τελικό Champions League δύο ομάδες που στον όμιλο είχαν από 3 ήττες κάθε μία. Στα 6 παιχνίδια του όμιλου. Ναι, η Tottenham. Η Liverpool έχασε όλα τα εκτός έδρας. Έχασε ακόμη και στον Ερυθρό Αστέρα. Έχασε στην Νάπολη. Και έχασε και. Άλλη ομάδα έχει στον όμιλο. Στην Παρί. Η Λίβερπουλ λοιπόν πέρασε ως πρώτη. Έχουν εντύπωση ως δεύτερη. Ως δεύτερη σε ισοβαθμία.
Ναι. Τελευταία αγωνιστική που ήθελε το ένα γκολ παραπάνω με την Νάπολη, ναι, για να περάσει. Ναι. Και η Tottenham στο τέλος του πρώτου γύρου των ομίλων είχε ένα βαθμό. Ναι. Και με παιχνίδια στα οποία τις τα γύρισαν, δηλαδή στο τέλος τα έφαγε. Στο τέλος το έφαγε στην Ολλανδία, τη το γύρισε η Ίντερ. Εκείνο με την Ίντερ ήταν το που λες θα αποκλειστεί. Το 0-1 που έγινε 2-1 μέσα σε πόσο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Στο τσάκμπαμ που λέει. Ναι, ναι. Στάπλα, ναι. Κατευθείαν. Κι όμως είναι στο τελικό. Αυτό είναι το ποδοσφαίρο. Δεν έχει. Ναι. Και πριν από μια εβδομάδα συζητούσαμε όλοι με απόλυτη φυσικότητα και λογική, με ποδοσφαιρική λογική, παρά τα όσα δείγματα γραφής είχαμε δει μέχρι τώρα, ότι έρχεται ένας τελικός Μπαρτσελόνα-Άγιαξ. Και λέγαμε ότι για να μην γίνει αυτό, θα πρέπει να δούμε πράγματα και θαύματα. Τα είδαμε. Και πράγματα είδαμε. Και θαύματα είδαμε. Και θαύματα είδαμε την Τετάρτη. Και... πάντως για μένα το χθεσινό είναι πιο επικό από τη Τρίτη, από αυτό που έχει κάνει η Λίβερπουλ, για αρκετούς λόγους. Και κυριότερο γιατί η Λίβερπουλ είχε να διαχειριστεί ένα παιχνίδι ολόκληρο, να το προετοιμάσει εδώ και μια εβδομάδα, που είναι η Λίβερπουλ, είναι η φανέλα αυτή, είναι το Άνφιλντ, κόντρα σε μια ομάδα, γνωρίζοντας μάλλον το αποτέλεσμα που έχει ανατρέψει. Η Τότεναμ πήγε εκεί, δεν τη βγήκε το παιχνίδι και πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, έχοντας να βγει και να κυνηγήσει 3 γκολ σε 45 λεπτά. Δηλαδή θύμισε το τελικό της πόλης. Ναι. Κάνει ανατροπή 3 γκολ σε 45 λεπτά ή τότε να χθες. Σε μάτς που δεν το είχε προετοιμάσει για να της βγει έτσι. Τι τελικός και εκείνος. Ακόμα, ναι, ακόμα θυμάμαι εκείνον τον Άγγλο που καθόταν δίπλα μου, ο οποίος κάποια στιγμή, στο δεύτερο ημίχρονο, με το που γίνεται το 3-3, μ' αγκαλιάζει και μου λέει δώσε μου αυτούς μαγικούς πόρους. Εγώ είχα πάρει λιώσει προς το ημίχρονο. Και αυτός λοιπόν άκουγε το τσίκι τσίκι και από το 3-3 μέχρι τη λήξη του αγώνα προσπαθούσε για πρώτη φορά να φάει λιώσπορο. Άρχισε να τον τρώει ολόκληρο. Λέω, φίλε, θα σκουμπώσεις. Πώς να στο φάω. Δηλαδή, δεν τρώγεται έτσι. Προσπάθησε το λίγο. Κάνε το λίγο τσίκι τσίκι το μάγο. Φέρ το εδώ να το φάω τώρα. Magic Seeds. Μαγικό. Είχε πάρει το σοκουλάκι και το πετούσε στον αέρα. Λέω, φίλε, ανοιχτό είναι, θα τα χάσουμε τα σπορία. Κρίμα είναι τα σποράκια. Κρίμα είναι. What is this? Πού να ζήξει εγώ τώρα και εσένα, what is this? Πάει, τρώγε. Πάει, προσπάθησε λίγο να το σπάσει. Μέσα, λέω, αυτό το μικρό, λέω, το σπυράκι, αυτή είναι η γλύκα, λέω. Και αυτά, λέω, τα μικρά τα καμένα, μην τα τρως, είναι πικρά. Πού να καταλάβει. Ορίστε, και φτάζεις. Τώρα έχει και τα λες. Αυτά είναι οι στιγμές μαγείας. Σκέψεις το φίλο της Τότεναμ χθες που στο ημίχρονο έκλεισε την τηλεόραση και πήγε ύπνο. Πω! Ο άλλος πέφυγε από το γήπεδο. Αυτό πάλι, τη φωτογραφία την είδατε έξω από το γήπεδο. Έφυγε στο ημίχρονο. Σου λέει εντάξει, 2-0, αποκλειστήκαμε, διαβάλουμε 3 στο δεύτερο. Εκνευρίστηκε ο Γλυκούλης, σου λέει πάμε φύγουμε. Φίλε, βρες μια γωνία. Κάτσε. Μην ξαναπατήσει. Φέρει μια μπετονιέρα να σε κάνουν μια τσιμεντογωνία εκεί. Και βγάλε απλά το χέρι στο θυμό μας σε βάλαμε. Oh. Ναι. Μετά δηλαδή. Μην είναι να μην σου πάει ρε παιδί. Να μην σου πάει. Σήμερα τι βλέπουμε σήμερα. Όπως, ναι, για να κλείσω εκείνη τη φωτογραφία με τον τύπο που έχει πλάτη και ανεβαίνει τα σκαλιά στο σου του κομπανί. Για να φύγει. Τον κυριούλη που έχει γυρίσει πλάτη. Και πάει μπαλά. Και ανεβαίνει. Πάει στο γάμα. Πρέπει να κλείσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα γιατί ακολουθεί η συνέντευξη τύπου του Σάββα Παντελίδη στις 3 ώρα. Κάνει απολογισμό για τη σεζόν του Άρη. Σωστά. Οπότε. Λοιπόν, σιγά σιγά θα χαιρετήσουμε. Ωραία. Πριν το φινάλε, μια γρήγορη. Ναι, ναι, ναι. Πρόβλεψη για να δούμε τι δεν θα γίνει σήμερα. Γιατί. Ό,τι πούμε δεν υπάρχει πρόβλεψη τώρα εδώ πέρα είναι, ναι. Εγώ από την περσμένη εβδομάδα μου έχω κολλήσει αυτά τα παιχνίδια 2-0. Αλλά επειδή μου λέει ένας φίλος μου εγκάθετος θες να αποκλειστεί η Arsenal, γιατί λέω εντάξει, δηλαδή μην το κάνουμε τέλειο το σενάριο, και τελικό ή τότε και να αποκλειστεί η Arsenal. Okay. Ενώ στα μυαλό μου τα έχω τα παιχνίδια και θα τα παίξω γιατί αυτό μου ήρθε. Δεν λέω ότι δεν το κάνω βάσει διαβάσματος ή οτιδήποτε. Mm-hmm. 2-0 και στα δύο μάτς. Ναι. Η
όλο αυτό που ζούμε από τη Δευτέρα με αυτό το match με τη City με τη Leicester, την Τρίτη και την Τετάρτη, δεν ξέρω πώς θα βάλουν γκολ και οι τέσσερις ομάδες. Ωραία, πες Αχιλέα από δύο σκορ και εσύ να πω και εγώ να φύγουμε. Βλέπω 1-1 τη Βαλένθια, 3-1 τη Chelsea. Εγώ βλέπω πρόκριση της Eintracht με 2-2 και βλέπω και πρόκριση της με 1-1. Αύριο θα ακουστεί το ηχητικό. Λοιπόν. Το Σταύρο δεν το βγάλαμε να μας πει ποιον θα κράξει. Εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Ακολουθεί η συνέντευξη τύπου του κ. Παντελίδη. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό μεσημέρι.